Είναι αρτάκι πραγματοποίησε κακή εμφάνιση, πλήρωσε τα λάθη της ενώ είδε και την τύχη να της γυρίσει στην πλάτη στην ήττα 2-1 από την Ελασσόνα. 4 λεπτά μετά την έναρξη ο Γκουντρουμπής μπήκε στην περιοχή και εξαπέλυσε δυνατό σουτ, τον Ντουμάνης είχε κλείσει σωστά τη γωνία του και έδιωξε σε κόρνερ. Στο 11 εκτέλεση φάουλ του Ντράγκαν, ο Ζιγκερίδης πήρε την κεφαλιά, η μπάλα πέρασε πάνω από την εστία. 3 λεπτά αργότερα το δυνατό σουτ από τον Γκουντρουμπή δεν βρήκε στόχο. Στο 22 κούρσα και σέντρα του Χατζηστάμου από δεξιά, η κεφαλιά του μεγάλου από κοντά δεν ήταν ανάλογη. Ο Ζιγκερίδης στο 26 με προβολή έβγαλε το μεγάλο τέτα-τέτ, τελευταία στιγμή ο Κακάμης έκοψε και έσωσε την εστία του. 2 λεπτά αργότερα, σε μια ανύποπτη φάση, ο Τσούπρος με το κεφάλι γύρισε με δύναμη την μπάλα στον Ντουμάνη, ο οποίος ευνηδιάστηκε και την έχασε, αυτή κατέληξε τον Γκουντρουμπή που πάσαρε στο Ματούλα και αυτός με πλασέ στη γωνία πέτυχε το 0-1. Η απάντηση των γηπεδούχων ήταν άμεση. Ο Στάρης με εκπληκτική εκτέλεση φάουλ έστειλε την μπάλα στο δεξί παραθυράκι του Γούλου ισοφαρίζοντας σε 1-1 στο 34ο λεπτό. Αυτό ήταν και το σκορ του ημιχρόνου με την ομάδα της Εύβοιας να μην μπαίνει καλά ούτε στο δεύτερο μέρος. Στο 57 οι φιλοξενούμενοι πήραν ξανά το προβάδισμα. Ο Μουξιός έπιασε ένα κεραυνό έξω από την περιοχή, η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι στη συνέχεια χτύπησε στο κεφάλι του Ντουμάνη και κατέληξε στο βάθος της εστίας του, με αυτόν τον τρόπο διαμορφώθηκε το 1-2. 4 λεπτά αργότερα εκτέλεσε κόρνερ του Ντράγκαν, η κεφαλιά του Ζιγκερίδη δεν ήταν τόσο δυνατή όσο θα ήθελε και ο Γούλος μπλόκαρε. Ο Μεγάλος το 63 έκοψε για τον Ζιγκερίδη που σούταρε δυνατά, ο Γούλος έδιωξε κόρνερ με υπερένταση. Στο 84 οι γηπεδούχοι ζήτησαν πέναλτι. Ο Ζιγκερίδης μπήκε στην περιοχή, από μαρκάρισμα του Φουρκιώτη βρέθηκε στο έδαφος, ο διαιτητής Τσατσούλης έδωσε συνέχεια στο παιχνίδι. 2 λεπτά αργότερα, νέες διαμαρτυρίες για πέναλτι με το Χατζηστάμου να κερδίζει την μπάλα και να βρίσκεται στο έδαφος ο διαιτητής αναμέτρησης και σε αυτή την περίπτωση άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί. Θεωρώ ότι σήμερα είδα αυτό που ήθελα από τους ποδοσφαιριστές, είδα το πάθος, είδα τη θέληση και στο κομμάτι το τακτικό είδα μια ομάδα η οποία δούλευε σε όλες τις γραμμές πάρα πολύ συμπαγές και ευτυχήσαμε να πετύχουμε ένα γκολ το οποίο μας έδωσε περισσότερη ψυχολογία. Χαίρομαι γιατί ενώ ήρθε η ισοπαλία και έγινε ένα-ένα το μάτς, τα παιδιά δεν φοβηθήκανε, συνεχίσαν με τον ίδιο ζήλο, με το ίδιο πάθος, γιατί όπως είπα, τους δίνεται μια μεγάλη ευκαιρία φέτος να διαλέξουν τι θέλουν να πετύχουν. Θέλουν να πετύχουν κάτι καλό όπου θα τους τιμούνται όλοι ή να κάνουμε μια χρονιά στην οποία θα παλέψουμε μέχρι τέλους. Αυτό είναι το ευχάριστο, το περνάω, το δέχονται τα παιδιά και θεωρώ ότι τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Ένα πολύ κακό αποτέλεσμα για μας, μια όχι καλή εμφάνιση, η οποία όμως δεν δικαιολογεί και την ήττα, γιατί και τα δύο γκολ που φάγαμε ήταν στην κυριολεξία δώρα. Και από εμάς και από την τύχη, το πρώτο γκολ. Ασυνοσία δύο παιχτών τη δίνουμε δώρο και το δεύτερο από 30-40 μέτρα σουτ χτυπάει δοκάρι, χτυπάει στην πλάτη του τερματοφύλακα και μπαίνει γκολ. Ευκαιρίες είχαμε και με το Μεγάλο και με το Ζιγκερίδη, αλλά δυστυχώς όλα ήταν λάθος, όλα γίνανε ανάποδα και το κυριότερο δεν είχαμε την εμφάνιση που είχαμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Μπορεί να ήταν κουρασμένοι, μπορεί πολλά πράγματα, τα ψάξουμε να τα βρούμε, να τα δουλέψουμε, αλλά το αποτέλεσμα ήταν κακό.